Καλημέρα σας. Σήμερα θα σας δείξω την πιο νόστιμη γιοπιτά, πανεύκολη, με λίγα υλικά εννοείται και νηστίσιμη όπως πάντα. Πάμε να δείξουμε έτσι και τρία μυστικά που μπορούμε να φτιάξουμε την γιοπιτά ανταψιού και να είναι αφρούγια, να μην είναι λασπωμένη μέσα. Πάμε να δείξουμε τα υλικά μας. Ένα ποτήρι ελαιόλαδο, ένα ποτήρι νερό, η δοσολογία είναι το 200 ml, μία πορτοκαλάδα των 330 ml. Ωστόσο μπορείτε να προσθέσετε αντί πορτοκαλάδα σέβενα, άσπρο ανθρακούχο δηλαδή. Την έχω δοκιμάσει και πετυχαίνει. Τώρα προσθέτω το αλεύρι μου. Θέλετε 800 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Και 3 κουταλάκια του γλυκού baking powder κοφτά. Κάνετε έτσι μια μεγάλη γιοπιτά. Πάμε να ξεκινήσω το μίξερ για να γίνει ο χυλός πρώτα. Έτοιμος ο χυλός της γιοπιτάς. Μαζεύω ό,τι πιάστηκε εδώ στη λεπίδα και γύρω γύρω να δείτε τη ζύμη μου. Είναι και σφιχτή και μαλακή. Τέλεια. Θα προσθέσω μέσα φρέσκο κρεμμύδι και κοριάνδρο. Τέλος θα προσθέσω τις αιγιές μου χωρίς κουκούτσι, 320 γραμμάρια. Έτσι ωραίες κομμένες. Και πάμε για έναν γερό ανακάτεμα για να βάλουμε στο ταψί μας. Να σας πω εδώ ότι προσθέτω και λίγο δυόσμο ξηρό. Πρόσθεσα και το δυόσμο το ξηρό για να κατέβω να γίνει, να μπουν μέσα οι αιγιές στη ζύμη μου, ο κογιάνδρος και το κρεμμύδι. Λαδώνω το ταψάκι μου. Είναι μιας χρήσης το πιο μεγάλο ταψί που θα βρείτε. Είναι περίπου 44 εκατοστά, δεν κάνω λάθος. Προσθέτω μέσα το χυλόν τώρα της γιοπιτάς. Τέλεια, απλώσα στο ταψί μου. Προσθέτω λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Θα την αλείψουμε. Ένα λεπτάκι. Αλήφω έτσι λίγο από πάνω. Και βάζετε προαιρετικά, αν σας αρέσει, σισάμι. Σε λίγο μασάζ της αιγιόπιτας με το ελαιόλαδο. Για να τη βοηθήσουμε να ψηθεί πιο εύκολα στο φούρνο. Τέλεια. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα. Θέλει περίπου 50 λεπτά. Έτοιμη η γιοπιτά μου και είναι τέλεια, τέλεια, τέλεια. Δεν μπορώ να την κόψω διότι θα τη δώσω με όλη μου την αγάπη. Φτιάξετε και εσείς την γιοπιτά την νηστίσιμη και κάνετε τη δώρο. Ή φάτε την το απόγευμα με τους φίλους και τις φίλες σας. Είναι τέλεια. Sweet Andreessen Cook.